Έχω κοντά μου τον Γενικό Αρχηγό της Ελευθερούπολης, τον Μιχάλη Σπανό. Μιχάλη, πλέον πρέπει να το συνηθίσουμε κι εμείς. Σταμάτησες το να αγωνίζεσαι ως ποδοσφαιριστής. Πλέον αναλαμβάνεις διοικητικό πόστο στην Ελευθερούπολη, εκεί όπου σταμάτησες και την ποδοσφαιρική σου πορεία. Νέος στόχος για σένα, νέος στόχος για την ομάδα. Θέλει να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Είναι από τις ιστορικές ομάδες της Β' κατηγορίας που συμμετέχουν. Οπότε, ένα πρώτο σχόλιο εδώ για την κλήρωση μόλις ολοκληρώθηκε. Είστε στο δεύτερο όμιλο. Τι μπορούμε για αυτό το όμιλο? Η Β' κατηγορία είναι μια κατηγορία η οποία εγώ προσωπικά προτιμώ να κάνω εκτιμήσεις για τη δυναμικότητα των ομίλων και των αντιπάλων αφού ξεκινάνε και παίζονται οι πρώτες αγωνιστικές. Φαινομενικά είμαστε ικανοποιημένοι από την κλήρωση, γιατί αποφύγαμε κάποιες πολύ ιστορικές ομάδες ή κάποιες ομάδες οι οποίες έρχονται από την παραπάνω κατηγορία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε σε εύκολο όμιλο, έχουμε πολύ δύσκολους αντιπάλους, κάποιες εξίσου ιστορικές ομάδες που κάναν πρωταθλητισμό πέρσι. Εμείς θα διεκδικήσουμε στο γήπεδο αυτό που μας αναλογεί. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε ενισχυμένοι, δουλεύουμε σωστά. Τα υπόλοιπα θα φανούμε στο γήπεδο. Η ομάδα έχει ενισχυθεί φέτος, δεν το κρύβεται αυτό ούτε εσείς ούτε νομίζω πρέπει να το κρύψουμε κι εμείς. Οπότε αυξάνεται ίσως και η πίεση, ίσως και τα θέλω των φίλων της ομάδας, από εσάς τους ίδιους. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι είναι στόχος η άνοδος, είναι στόχος μια καλή πορεία, ποιος είναι στόχος φέτος της Ελευθερούπολης? Δώσαμε βάση το καλοκαίρι, χρησιμοποιήσαμε βασικά διδακτικά την περσινή σεζόν, το δεύτερο γύρο της οποίας τον θυσιάσαμε ουσιαστικά για να χτίσουμε τη φετινή. Δώσαμε βάση στο να προσθέσουμε παίχτες οι οποίοι έχουν στοιχεία που μας λείπαν, δηλαδή το να έχουν κάνει πρωταθλητισμό, το να έχουν ποιότητα και να έχουν και εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα και τον ενθουσιασμό να βοηθήσουν μια νέα ομάδα όπως είναι η δικιά μας. Δηλαδή, αποκτήσαμε 11 παίχτες, κάποιοι οι οποίοι έχουν αγωνιστεί σε επαγγελματικές κατηγορίες και κάποιοι οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα για την κατηγορία. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι θα μπούμε μέσα και θα κερδίζουμε απαραίτητα παιχνίδια. Ο στόχος που μας έχει θέσει εμάς η διοίκηση είναι να παρουσιάσουμε καταρχάς μια ομάδα η οποία θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, θα ευχαριστήσει τον κόσμο γιατί το στερηθήκαμε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είχαμε καλή απόδοση ακόμα και όταν παίρναμε αποτελέσματα. Και ένας ρεαλιστικός στόχος που θα θέσω εγώ βλέποντας τον όμιλο, αν και είναι πρόωρο κάτι τέτοιο, είναι το να μπούμε στην πρώτη πεντάδα. Όταν μια ομάδα στη Β' κατηγορία είναι στην πρώτη πεντάδα στο μισό του αθλήματος, από εκεί και πέρα μπορούμε μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, μεγάλα λόγια γενικά δεν μου αρέσει να λέω δηλαδή. Είναι μια χρονική περίοδος αυτή που όλες οι ομάδες λένε ότι πάνε για άνοδο. Προτιμώ να απέχω λίγο από αυτό, να δω εμάς, που μας έχω δει μόνο σε ένα επίσημο παιχνίδι, να δω τους αντιπάλους και μετά, αν θες ένα μήνα, ξαναμιλάμε για στόχους. Να πούμε τώρα για σένα δύο λόγια, Μιχάλη. Σταμάτησες την ποδοσφαιρική σου πορεία μετά πολλά χρόνια, πριν από μόλις 2-3 μήνες. Ναι. Νέα λοιπόν πρόκληση και για σένα, είσαι ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας. Είσαι ο συνδετικός κρίκος που λέμε ανάμεσα στην ποδοσφαιρική ομάδα και την διοίκηση. Οπότε, πώς καταρχάς αρχίζεις και συνηθίζεις πλέον αυτό το νέο σου ρόλο, αρχίζεις και συνηθίζεις πώς έχεις σταματήσει? Στην προετοιμασία η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε που δεν ήμουν μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ κουραστικό. Αλλά για παράδειγμα, προχθές το πρώτο επίσημο παιχνίδι υπέφερα. Εντάξει, είναι κάτι που θα το συνηθίσω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ τη διοίκηση που μου δίνει αυτή την ευκαιρία, τον κύριο Χούσο, τον κύριο Γκάνια, όλη τη διοίκηση της Ελευθερούπολης, που μου δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσω μια νέα καριέρα για μένα, έτσι το βλέπω. Είναι ένα κομμάτι που το κάνω καλά, γιατί έχω υπάρξει αρχηγός σε πιο πολλές ομάδες μέσα στα αποδυτήρια, οπότε έτσι και αλλιώς είχα επικοινωνία με τις διοικήσεις. Και από εκεί και πέρα, προσπαθούμε να κάνουμε κι εγώ και οι υπόλοιποι παίχτες και η διοίκηση της ομάδας ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να διεκπαιρεώσω εγώ αυτό το νέο ρόλο με επιτυχία. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Μιχάλη? Είσαι καινούριος παράγοντας, να το πω έτσι. Άρα, πες και καινούριες ιδέες. Έχεις κάποιες ιδέες που ίσως μπορείς να μας πεις και εμάς? Έχεις κάνει κάποια αλλαγή, κάτι διαφορετικό? Κοιτάξτε, ναι, καταρχάς η διοίκηση με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δίνοντάς μου πάρα πολλές αρμοδιότητες. Δηλαδή, είχα συμμετοχή και στο μεταγραφικό κομμάτι, είχα συμμετοχή και στο σχεδιασμό της ομάδας. Έχω συμμετοχή μαζί με τον κύριο Γκάνια και τον κύριο Χούσο, που είναι ο πρόεδρος της ομάδας, σε οτιδήποτε αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πράγματα που κανονικά δεν τα έκανε ένας γενικός αρχηγός. Τους εκτιμώ και τους σέβομαι για αυτό που μου κάνουν, γιατί με βοηθάνε και να μάθω γρηγορότερα. Τις καινοτόμες ιδέες θα τις δείτε στο γήπεδο, αφορούν κυρίως το οργανωτικό κομμάτι. Οτιδήποτε είχαμε εντοπίσει σαν ατέλεια τα προηγούμενα χρόνια, προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Και τέλος, προπονητής Νίκος Μπουντούρης. Έχει αποδείξει το έργο τα προηγούμενα χρόνια, είναι η αλήθεια. Απλά ήταν αδιάστημα εκτός παγκών. Ήταν αδιάστημα εκτός. Οπότε, πώς προέκυψε και ήρθε αυτή η συνεργασία, θα ήθελα να μας πεις, Μιχάλη? Προέκυψε πέρσι στη μέση της σεζόν. Ήταν ένας προπονητής με τον οποίο είχα συνεργαστεί σαν παίχτης στο παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο του χαρακτηρίζει το ήθος του και έχει κάνει πρωταθλητισμό σε ομάδες. Η διοίκηση τον έκρινε ικανοποιημένο από το έργο που παρουσίασε στο δεύτερο μισό της σεζόν.
Οπότε αποφασίσαμε να του δώσουμε την ευκαιρία και τα κλειδιά της ομάδας για να τη χτίσει όπως αυτός θέλει. Γιατί πέρσι δεν μπορεί να κρυθεί με μια ομάδα που σχεδίασε κάποιος άλλος άνθρωπος και με τους παίκτες που επέλεξε κάποιος άλλος. Φέτος ουσιαστικά και ο coach αξιολογείται και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που παρουσιάζει ως τώρα. Και αν χαιρούμε και εμείς στην πλευρά μας με τον Μποντούρη, γιατί όντως είσαι ένα καλό παιδί, καλός προπονητής. Τα καλύτερα και χαιρόμαστε και εμείς που επέστρεψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα λοιπόν για εμάς και για τη συνολικά για σένα, για την πορεία της ομάδας, Μιχάλη. Και καλή σεζόν να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, θα τα λέμε. Να είσαι καλά.